Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, ναι, βέβαια. Από τα παλιά τα χρόνια, από τα παλιά τα χρόνια. Mm. Τα πολύ παλιά χρόνια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Καλαφάτης, ο αθλητισμός και τα λοιπά. Τώρα είναι στο Υπουργείο εδώ πέρα και προσπαθεί. Είναι και πολλά τα θέματα. Είναι και οι εξαγγελίες οι χθεσινές, είναι και τα γήπεδα εδώ που τρέχουν. Έβγαλε μια δυσαρέσκεια πάλι στις τελευταίες ώρες ο ΠΑΟΚ για το προεδρικό διάταγμα που καθυστερεί να εκδοθεί και τα λοιπά. Τώρα ο κ. Καλαφάτης τα έβαλε σε μια σειρά τα πράγματα. Και προφανώς θα ενημερωθούν σε λίγο οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Αν δεν έχουν ενημερωθεί ήδη για αυτό που είπε ο κ. Καλαφάτης. Λοιπόν, θέλω ένα σχόλιο από τον Μιχάλη Τσόχο για τις χθεσινές, δηλαδή το Άρης ΠΑΟΚ, έτσι όπως τα κατάφεραν. Έγινε συζήτηση εχθές με τον Ζόρι τη Δευτέρα και γεια σας, το ξεχάστηκε όπως είπες. Το ξεχάσαμε, δεν είναι. Τώρα λίγο θα εμφανιστούμε με Μπούργος, όπου να είναι θα τον ανακοινώσει πάει Άρης και επίσημα τέλος πάντων. Έχει πιάσει δουλειά κτλ. Okay. Αλλά το Άρης ΠΑΟΚ ξεχάστηκε μέσα σε 24 ώρες. Κρίμα, πολύ κρίμα. Θα κυνηγηθούν και οι δύο. Χθες είχαμε, Μιχάλη, για να το σοβαρέψω τώρα, είχαμε τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για τη βία. Για αρκετή ώρα. Είπαν αρκετά. Μοιράστηκαν αρκετά στον τύπο, δηλαδή να γίνουν κατανοητά κτλ. Θέλω το σχόλιο σου για αυτή τη νέα μέρα, ας πούμε, να το πω έτσι. Ξέρω εγώ, με αυτές τις εξαγγελίες είχε χρόνια να γίνει κάτι τέτοιο. Ναι, δεν θέλω να είμαι μόνιμος αρνητικός, αν και θα μπορούσα να είμαι, γιατί πόσα 20 κάτι χρόνια που ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά, έχω χορτάσει από εξαγγελίες και μου έχουν λείψει μονίμως τα αποτελέσματα. Και θα σταθώ σε κάτι που μας επιβεβαίωσε ότι έχει αποτελέσματα. Στο νέο πρόεδρο Τσόκ και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε αυτό το Final Four του μπάσκετ και αυτό το τελικό του μπάσκετ. Mm-hmm. Και ο οποίος μας έδειξε ότι αν θέλουμε να γίνει και αποφασίσουμε να γίνει, μπορεί να γίνει μια χαρά. Ναι, προφανώς στις αρχές με μεγάλες δυσκολίες. Με πολύ ψάξιμο. Με να τσεκάρουμε έναν αυτούς που θα μπουν στο γήπεδο. Ναι, προφανώς ένα γήπεδο μπάσκετ που δεν μπαίνουν πάρα πολύ. Και λόγω του COVID είναι πολύ πιο εύκολο να το διαχειριστείς από ότι σε ένα γήπεδο του ποδοσφαίρου. Και να ελέγξεις τους 2-3 χιλιάδες που θα μπουν σε σχέση με τους 10, 15 ή 20 που θα πρέπει να ελέγξεις αν μπουν σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Παρ' όλα αυτά ο τρόπος υπάρχει. Όταν έχεις την διάθεση να το κάνεις γίνεται. Και ας το θεωρήσουμε αυτό ένα πρώτο βήμα. Γιατί το λέω? Το λέω γιατί εγώ έχω μια άποψη κόντρα στην επικρατούσα λογική και την έχω χρόνια, απλώς τώρα την ξαναβγάζω στην επιφάνεια, ότι οι αποφάσεις μας να παίζουμε τα μάτς στην Ελλάδα, είτε πρόκειται για ποδόσφαιρο, είτε πρόκειται για μπάσκετ, είτε πρόκειται για οτιδήποτε, με τους φίλους, τους οπαδούς της μιας ομάδας, το οποίο ξεκίνησε για να σταματήσουμε κάποια φαινόμενα βίας για 1-2 μήνες και έχει γίνει μια μόνιμη κατάσταση πολλών ετών, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο κατά την άποψή μου είναι αυτό που γεννά τη βία σε έναν βαθμό. Μεγαλώσαμε μια γενιά παιδιών, mm-hmm. τα παιδιά της δικής μου, τα δικά μου παιδιά της ηλικίας των 12, 14, 13, 15, mm-hmm. τα οποία στην τηλεόραση βλέπουν όλα τα αθλητικά γεγονότα σε όλο τον πλανήτη να γίνονται σε κατάμεστα γήπεδα, αφήνω λίγο ακραία την εποχή του COVID, παρουσία των οπαδών και των δύο ομάδων, mm-hmm. και βλέπουν τα αθλητικά γεγονότα στην Ελλάδα να γίνονται μονίμως σε γήπεδα με παρουσία μόνο των οπαδών της μιας ομάδας. Και όταν φτάνουν στο σημείο να ρωτήσουν γιατί μόνο οι οπαδοί μιας ομάδας, η απάντηση που έρχεται εύκολα σε κάθε γονιό, σε κάθε φίλο, σε κάθε άνθρωπο που δέχεται αυτό το ερώτημα είναι: γιατί, αγάπη μου, αν εμφανιστούν και οι δύο θα σκοτωθούν, θα πέσει ξύλο, θα γίνουν επεισόδια. Μεγαλώσαμε μια γενιά λοιπόν και την πείσαμε ότι άμα πάνε και πράσινοι και κόκκινοι και κίτρινοι και ασπρόμαυροι και δεν ξέρω εγώ τι στο ίδιο γήπεδο, δεν υπάρχει περίπτωση θα σκοτωθούν. Γιατί αυτοί που έχουν διαφορετικό χρώμα φανελάς είναι εχθροί. Ναι. Για μένα αυτό είναι ό,τι χειρότερο κάναμε και πρέπει να το σταματήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ακόμα και στην αρχή το καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο με έναν μικρό αριθμό φίλων της φιλοξενούμενης ομάδας που πρέπει να είναι σε κάθε μάτς, σε κάθε γήπεδο. Πρέπει να σταματήσουμε πια αυτή την ιστορία ότι στην Ελλάδα δεν γίνεται, δεν μπορούμε
γιατί είναι εχθροί, γιατί θα σκοτωθούν, γιατί δεν θα φύγουν από το γήπεδο, διότι θα διαλύσουν το γήπεδο, διότι δεν ξέρω εγώ τι, να δούμε ένα αθλητικό γεγονός οι φίλοι, οι οπαδοί και των δύο ομάδων. Να το θεωρούμε δεδομένο, να το έχουμε κάνει καθεστώς, να το έχουμε κάνει μόνιμη βάση. Να περνάμε το μήνυμα ότι αν βρεθούμε στο ίδιο γήπεδο οι αντίπαλοι θα σκοτωθούν. Δεν υπάρχει τρόπος. Είναι τόσο ξεκάθαρο ότι θα σκοτωθούμε. Και εδώ και 5, 7, 10, ούτε έχω χάσει και το λογαριασμό, χρόνια το έχουμε καταργήσει αυτό. Γιατί θα σκοτωθούμε. Δεν γίνεται να μεγαλώνουμε μια ολόκληρη γενιά παιδιών με αυτήν τη λογική. Ότι αν βρεθούμε οι αντίπαλοι στο γήπεδο θα σκοτωθούμε. Και γι' αυτό η λύση είναι να μην βρισκόμαστε στο γήπεδο παρά να πηγαίνουμε μόνο οι φίλοι της γηπεδούχου ομάδας σε κάθε μάτς. Σε όλα τα σπορ. Είναι αδιανόητο αυτό που έχουμε κάνει. Και τι καταφέραμε να κάνουμε? Δεν καταφέραμε να σταματήσουμε τη βία. Καταφέραμε να τη μεταφέρουμε έξω από το γήπεδο. Καταφέραμε να τη μεταφέρουμε στα πεζοδρόμια, εκεί που σκοτώθηκε ο Άλκης. Εκεί που δολοφόνησαν τον Άλκη. Αυτό καταφέραμε. Μήπως λύσαμε και το πρόβλημα? Όχι βέβαια. Και μεγαλώσαμε μια γενιά που στο μυαλό της η συνύπαρξη αντίπαλων οπαδών είναι πόλεμο και θα σκοτωθούν άνθρωποι. Και δεν λύσαμε το πρόβλημα της βίας, το μεταφέραμε έξω από το γήπεδο, το μεταφέραμε στο πεζοδρόμιο, το μεταφέραμε στο δρόμο, το μεταφέραμε δεν ξέρω εγώ πού. Ναι, είναι και, νομίζω και ότι το πρώτο πράγμα. Δεν σ' άκουσα, συγγνώμη. Είναι, λέω, και οι εποχές τέτοιες, είναι και το κακό των social media πλέον που δημιουργούν τέτοια. Δημιουργούν εντάσεις, πολλές προκλήσεις. Από εκεί ξεκινάει για μένα το κακό και μεταφέρεται είτε εντός, κυρίως όμως όπως σωστά προανέφερες, εκτός γηπέδων. Ναι, και δεν καταλαβαίνω γιατί έχουμε συμβαστεί. Ξαναλέω, δεν το λέω και το αντιμετωπίζω σιγά εύκολο να το κάνουμε. Λέω όμως ότι δεν γίνεται να μην προσπαθούμε να το κάνουμε. Δεν καταλαβαίνω. Ας αφήσουμε τις μεγάλες. Την μεγάλη ιδέα κάποια στιγμή να πάμε όλοι μαζί στο γήπεδο. Το καταλαβαίνω. Δεν γίνεται και παντού. Yeah. Δεν γίνεται και πουθενά, συγγνώμη. Okay, μπορούμε να το κάνουμε συμβολικά σε κάποια παιχνίδια όπως τον τελικό του κυπέλου Ελλάδος μπάσκετ, στον τελικό του κυπέλου ποδοσφαίρου. Μπορούμε να το οργανώσουμε για να το κάνουμε συμβολικά σε κάθε μάτς. Αλλά προφανώς δεν είμαι κανένας ούτε εθεροβάμων ούτε ρομαντικός. Ούτε μιλάω με την ρομαντική προσέγγιση του πράγματος. Γιατί πολλές φορές αυτά με ενοχλούν εμένα, αυτά τα χαζά. Όχι, δεν μιλάω ρομαντικά. Μιλάω στο πλαίσιο της αντιπαλότητας. Χάνουμε τη μισή ουσία από το ποδόσφαιρο. Περιέγραφα από χθες το Leeds Manchester United. Μιλάμε ότι στα πρόσωπα των φίλων της Leeds έβλεπες την ένταση, το πάθος, να τους φάμε, να τους πιούμε το λαρίκι, να τους κερδίσουμε, να τους κάνουμε να τους ράνουμε. Ήταν δίπλα-δίπλα με τους οπαδούς της Manchester United, δίπλα-δίπλα. Με 10 stewards από τη μια μεριά και 10 από την άλλη. Ναι. Και δεν άνοιξε μύτη. Και πολλοί θα θέλανε και ο ένας και ο άλλος να πλακωθούν στο ξύλο. Έχουν μάθει όμως να συντάχουν στο γήπεδο. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν λέω λοιπόν να πάμε να πηγαίνουμε σε όλα τα μάτσα αγκαλιασμένοι και να ανταλλάσσουμε κασκόλ και να είμαστε ανακατεμένοι. Λέω όμως ότι δεν καταλαβαίνω τώρα. Δηλαδή, ως πότε θα λέμε στα παιδιά μας ότι δεν γίνεται να είσαι Άρης και να πας στην Τούμπα? Θα σε σκοτώσουν. Δεν γίνεται να είσαι ΠΑΟΚ και να πας στο Βικελίδης? Θα σε σκοτώσουν. Δεν γίνεται να είσαι Παναθηναϊκός και να πας στο Καραϊσκάκι? Θα πεθάνεις. Δεν γίνεται να είσαι Ολυμπιακός και να πας στη Λεωφόρο? Δεν θα βρει ο παπάς να θάψει. Πόσα χρόνια θα τους το λέμε αυτό? Ας ξεκινήσουμε πηγαίνοντας χίλιους. Να τον ψάξουμε έναν αυτόν τους χίλιους. Να βάλουμε 10 κάμερες και να του εξηγήσουμε ότι φιλέ, όχι αντικείμενο, ροχάλα να ρίξεις, θα σε μαζέψουμε. Ας αρχίσουμε να δίνουμε αυτή την εικόνα στην τηλεόραση. Ότι μπορούν να βρεθούν άνθρωποι με κεντρονόμαρο κασκόλ στην Τούμπα. Και άνθρωποι με ασπρόμα κασκόλ στο Βικελίδης. Και δεν θα σκοτωθούμε. Ναι, ναι. Το κακό, Μιχάλη, είναι ότι έχουμε αποδεχθεί αυτή την κατάσταση. Έτσι είναι. Την κάναμε καθιστώς. Όχι, δεν έχουμε αποδεχθεί. Ναι. Σου λέω, έχουμε μεγαλώσει μια γενιά. Αν με ρωτήσει σήμερα τα 14χρονα, 15χρονα, που οι παραστάσεις τους είναι πάρα πολλές από το εξωτερικό, από μάτς του εξωτερικού, είτε Champions League, είτε τα αγαπημένα ένα πρωταθλήματα, ξέρω εγώ, Ισπανία, Αγγλία, Ιταλία, Γερμανία, τι βλέπει ο καθένας. Βλέπουν παντού όλη αυτή την αντιπαλότητα, τα συνθήματα, την καζούρα, το έτσι το αλλιώς. Και βλέπουν στην Ελλάδα οπαδούς μιας ομάδας, γιατί αν πάνε και οι δύο θα σκοτωθούν. Τα μεγαλώσαμε με αυτήν την οτροπία. Πιθανότατα αν τα στείλουμε και στο γήπεδο και δούνε κασκόλ και οπαδούς της άλλης ομάδας, πιθανότατα αρχίζουν να τους βρίζουν και να τους πετάνε αντικείμενα. Γιατί θεωρούν ότι αυτό πρέπει να συμβεί. Ότι αυτό είναι, αυτό είναι που συμβαίνει. Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Εμένα αυτό με απασχολεί, δηλαδή, και με ενοχλεί μάλλον, το ότι θεωρείται πλέον δεδομένο ότι έτσι θα είναι η κατάσταση, για να είμαστε όλοι ήρεμοι, να είμαστε όλοι ήσυχοι,
να μην υπάρχουν φιλοξενούμενοι, τέλος πάντων, να μην δημιουργούμε καταστάσεις. Τώρα και λένε ότι όλοι βολευόμαστε και οι ομάδες και η αστυνομία και τα πάντα και προχωράμε έτσι κανονικά. Και γίνεται εκτός γηπέδων, εκτός αγώνων, γίνεται χαμός. Ξαναλέω, μεγαλώνουμε, διωγγώνουμε το πρόβλημα και μεγαλώνουμε μια γενιά με αντίληψη ότι αυτός που υποστηρίζει μια διαφορετική ομάδα είναι εχθρός τόσο μεγάλος που είναι αδύνατο να συνυπάρξουμε στον ίδιο χώρο μαζί του. Ναι. Και δεν καταλαβαίνω τώρα, δηλαδή ακούω πολλές φορές όλα αυτά είναι ωραία και ρομαντικά. Τι ωραία και ρομαντικά, δηλαδή μεταξύ μας, όταν βρισκόμαστε στα σπίτια μας, μαζευόμαστε και βλέπουμε το μάτς μόνο όσοι υποστηρίζουμε την ομάδα. Δηλαδή οι Αριανοί και οι Παοκτζίδες όταν μαζεύονται στα σπίτια τους για να δουν το Άρης ΠΑΟΚ δεν είναι ανάκατοι, σκοτώνονται. Εγώ δεν είμαι φαν του NBA και της ατμόσφαιρας εκεί. Δεν λέω να πάμε και να χειροκροτάμε και να τρώμε πατατάκια και να λέμε defense. Σε καμία περίπτωση. Yeah. Ούτε το μεσογειακό ταπεραμέντο θέλω να χαθεί, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Δεν είμαι καν από αυτούς που με ενοχλούν και όλα τα ευρεστικά συνθήματα. Μορισμένα από αυτά περνάω μια χαρά και διασκεδάζω. Okay, ενοχλούμε κάποιες φορές με χυδαία συνθήματα του τύπου να ξεπατώνεις τη μάνα, ας πούμε, ενός ποδοσφαιριστή που παίζει στο μάτς. Αλλά δεν λέω να κάνουμε τα γήπεδά μας θέατρα. Λέω όμως ότι, εντάξει, από το να κάνουμε τα γήπεδά μας θέατρα και να είμαστε σαν το NBA μέχρι το κοντεύουμε να κλείσουμε μια ολόκληρη εποχή στο οποία δεν γίνεται να συνεπάρξουμε στο γήπεδο, υπάρχει μια χαοτική απόσταση. Ας βρούμε το μέσο όρο. Μα θα γίνουν πολύ καλύτερα τα μάτς. Θα γίνουν πολύ καλύτερα τα μάτς. Θα είναι πολύ καλύτερο το θέαμα. Θα είναι πολύ καλύτερο το τηλεοπτικό θέαμα. Το θέαμα εκτός αγωνιστικού χώρου εννοείς. Το θέαμα και εντός αγωνιστικού χώρου. Η παρουσία και των δύο οπαδών δίνει ένα χρώμα, μια διάσταση, μια ουσία του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, ρε παιδί μου. Οι αντιδράσεις των προσώπων των οπαδών της ομάδας που δέχτηκε τον γκολ ή των οπαδών της ομάδας που πέτυχε τον γκολ, παρουσία των αντιπαλών οπαδών, είναι μια εικόνα άρρηκτα συνδεδεμένη με το ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να τη βλέπουμε σε όλα τα λαπτακήματα του κόσμου και να λέμε κοίτα τι πλανάρες κάνει ο σκηνοθέτης όταν δείχνει την απογοήτευση ή τον δακρυσμένο ή τον δεν ξέρω εγώ τι οπαδό ή στην Ελλάδα να το έχουμε καταργήσει, να το έχουμε χάσει. Ναι, βέβαια. Αφαιρούμε συνεχώς συναισθήματα από αυτό το πράγμα. Έτσι ακριβώς είναι. Δεν ξέρω, και μετά τα χθεσινά, δεν ξέρω, είναι πολύ αυστηρό πλέον το πράγμα. Δεν ξέρω, κλείσανε και τους συνδέσμους μέχρι 31. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι μια κινητοποίηση υπήρξε. Τώρα το ζήτημα των συνδέσμων για μένα είναι, σηκώνει μεγάλη κουβέντα. Και το κλείσιμο των συνδέσμων επίσης σηκώνει μεγάλη κουβέντα. Δεν είμαι από αυτούς εγώ που λέω ότι για όλα αυτά είναι σύνδεσμοι. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στη λειτουργία τους. Είναι δεδομένο. Η ύπαρξή τους όμως δεν γεννάται από την διάθεση να γεννηθεί βία. Δεν είναι αυτό. Τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Ναι, συμβαίνει πάρα πολλές φορές και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά η λογική του συνδέσμου έχει, είναι μάλλον, να μαζευτώ και να... τώρα έχουμε καταργήσει τα εκτός έδρας, ας πούμε. Η πιο μεγάλη χρησιμότητα τα περασμένα χρόνια ήταν δεν μπορώ να πάω να καβαλήσω το αυτοκίνητο και να πάω μόνος μου αν είμαι φίλος του ΠΑΟΚ στη Λαμία να δω το Λαμία ΠΑΟΚ γιατί θα μου κοστίσει πολύ. Μαζεύομαι 3-4 άλλους στο συνδεσμό, μοιραζόμαστε τα έξοδα και κάνουμε το κέφι μας και πάμε την εκδρομή μας την Κυριακή και βλέπουμε το Λαμία ΠΑΟΚ. Δεν μπορούμε να τα χάσουμε όλα αυτά στη λογική οι σύνδεσμοι γεννούν βία κλείστους γενικά. Το να τους κλείσεις προσωρινά για να αλλάξεις τον τρόπο λειτουργίας τους, για να ελέγξεις το καθεστώς λειτουργίας τους, μπορώ και να το καταλάβω. Αλλά δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι αν κλείσουμε την 4, την 7, την 13 και την 21 το λύσαμε το πρόβλημα της βίας. Όπως επίσης δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι αν δεν υπήρχαν αυτοί δεν θα υπήρχε βία. Καμία τέτοια περίπτωση. Μην το πάμε τώρα παρακάτω και αρχίζουμε και συζητάμε για το κοινωνικό φαινόμενο που είναι η βία και δεν έχει να κάνει μόνο με τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός και τα αθλητικά γεγονότα είναι ένας χώρος για να εκφραστεί πιο εύκολα εκεί η βία ή για να ομαδοποιηθεί πολύ πιο εύκολα η βία υπό την ομπρέλα
ενός συνδέσμου, μιας παρέας κτλ. Κτλ. Αλλά μην τρελαθούμε τώρα ότι αν δεν υπήρχαν σύνδεσμοι δεν θα υπήρχε βία. Για μπάλα θα πούμε τίποτα, έχει. Πλέον για τον αγωνιστικό χώρο. Για τον αγωνιστικό. Μάθαμε τις λεπτομέρειες για τον Χερμάν Μπουργκός. Όντως θα κοστίσει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Αυτό λέει το ρεπορτάζ μαζί με τις συνεργάτες. Μαζί με τις συνεργάτες. Ναι, καλά, εντάξει, ναι, οκ. Okay. Ναι. Τι, πες μου. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό αυτό. Λέω ότι είναι μια πολύ μεγάλη επένδυση. Ναι, εγώ δεν το είχα... Κάνει, ναι. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει στην αρχή ότι είναι τόσο μεγάλη. Γιατί το λέω. Γιατί σου έλεγα προχθές ότι είναι ένα ωραίο στοίχημα. Αλλά δεν πάει να είναι ένα στοίχημα. Mm-hmm. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Λέω λοιπόν ότι με αυτά τα χρήματα mm-hmm. Έβρισκες προπονητή από το... Για τα δεδομένα του Άρη και τους προπονητές που είχε τα τελευταία χρόνια, από το πολύ πάνω ράφι. Δεν θέλω να αρχίσω να λέω ονόματα, αλλά λέω ότι προπονητές που έχουν βγάλει τις ομάδες τους στην Ισπανία ή στην Ιταλία ή στην Γερμανία στο Champions League, που έχουν βιογραφικά με πάρα πολύ καλές δουλειές και πάρα πολύ καλές παραστάσεις, δεν παίρνουν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν ξέρω ποιοι από αυτούς έρχονταν στην Ελλάδα, mm-hmm. αλλά θέλω να πω ότι από τη στιγμή που γίνεται μια τόσο μεγάλη επένδυση και δεν είναι οικονομική η λόγη της συνεργασίας με τον Χερμάν Μπουργκός, πρόσεξε για να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω με αυτό ότι δεν είναι καλή επιλογή. Ναι. Λέω αυτό που είπα και προχθές. Είναι μια επιλογή, ένα πολύ ωραίο στοίχημα. Ναι. Αλλά στοίχημα. Ναι, ναι. Ένας άνθρωπος που έχει προπονήσει πόσο, 4-5 μήνες, 3, πώς ήταν, πρώτη ομάδα ως πρώτος προπονητής. Mm-hmm. Αυτό είναι. Άρα, ναι, ισχύουν όλα αυτά που έχουμε πει για αυτόν και την προσωπικότητά του και το χαρακτήρα του και τις γνώσεις του και την καριέρα του ως συνεργάτης του Σιμεώνε. Αλλά ισχύει και ότι ως πρώτος προπονητής έχει υπάρξει ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα κάποιων ημερών. Με αυτά τα χρήματα έβρισες προπονητή που πάντα προπονητής είναι ρίσκο, αλλά μείωνες με βάση το βιογραφικό που θα είχε αυτός που θα μπορούσες να επιλέξεις με αυτά τα χρήματα, μείωνες τις πιθανότητες αποτυχίας. Πραγματικά γίνεται πια πολύ μεγάλο στοίχημα αυτό που παίρνει ο Καρυπίδης με τον Χερμάν Μπουργκός. Και το λέω γιατί δεν είχε ποτέ διάθεση ο Καρυπίδης να επενδύσει στους προπονητές μέχρι τώρα. Ενώ στην ομάδα και στους ποδοσφαιριστές έκανε πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις, στους προπονητές πήγαινε σε low profile επιλογές. Ναι. Και σίγουρα όχι πολύ ακριβές. Τώρα αποφάσισε να το κάνει. Αποφάσισε να το κάνει, ναι, ναι, ναι. Αποφάσισε να το κάνει. Και ενδεχομένως καλά κάνει και το κάνει, εννοώ να επενδύσει στον προπονητή. Γιατί, κατά την άποψή μου, τα χρήματα που μπορεί να σου φέρει πίσω ένας προπονητής δεν μπορεί να στα φέρει κανείς ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Κανείς. Αυτός είναι που θα επιλέξει ποδοσφαιριστές, αυτός είναι που θα αναδείξει ποδοσφαιριστές, αυτός είναι που θα οδηγήσει σε επιτυχίες. Κατά την άποψή μου δεν γίνεται να έχεις κάτι πιο ακριβώς στην ομάδα από τον προπονητή, πλην... ενώ στα ελληνικά, για τα ελληνικά και ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα, έτσι. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Οπότε καλά κάνει και επενδύει τον προπονητή. Απλώς λέω ότι είναι μια τέτοια επένδυση που του έδινε την δυνατότητα να χτυπήσει μεγάλες πόρτες και να μην βιαστεί τόσο πολύ να την κάνει την επιλογή. Μάλιστα. Έτσι είναι. Εντάξει, θα δούμε.